σήμερα με την ευκαιρία έτσι και με τον αφορμό της συμπαραστάτειας του πολίτη, εδώ και γίνεται και μια δυνατότητα εκ νέου να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το πιο χρονικό διάστημα το οποίο περάσαμε ως περιφερειακή μετακαστοδιάς και ως πολίτης Καστοδιάς. Θεωρώ ότι ειδικά το διάστημα την οποία ήταν μια πολύ δύσκολη εμπειρία για όλους μας και υπήρχαν έτσι αρκετά θέματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα, ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για όλους τους διοικούντες, είτε αυτό λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται δύναμη. Και παρόλο που η αριθμή στην αρχή ήταν έτσι πολύ υψηλή, πιστεύω ότι με τη συνεργασία όλων μας πήγαμε καλά. Ως περιφερειακή ενότητα είχαμε την κεντρική ευθύνη, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην αρχή υπήρχε μια πολύ και μεγάλη έλλειψη όσον αφορά το υγειονομικό υλικό. Προσπαθήσαμε και βοηθήσαμε και στηρίξαμε με το υγειονομικό υλικό αυτό όλες τις δομές, κυρίως το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ, αλλά και άλλες δομές που έχουν να κάνουν με δημόσιες λειτουργίες. Πιστεύω ότι σε συνεργασία, επαναλαμβάνω ξανά, με τον Δήμο και με την έδρα της περιφέρειας, είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα όμως, το κρίσιμο ερώτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Έχουμε δεχτεί ήδη ένα μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Έχουν γίνει ήδη αρκετές συναντήσεις. Αυτό που πλήττεται άμεσα είναι το τουριστικό προϊόν της Καστοριάς και εκεί θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια με όλους τους φορείς. Ήδη χθες έγινε μια πρώτη συνεδρίαση με την εταιρεία τουρισμού, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των ξενοδόχων, αλλά θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Άμεσα θα πρέπει όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομα τόσο της περιφέρειας όσο και της περιοχής μας θα αναστραφεί και θα πρέπει όλοι μαζί συντονισμένα να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλο αυτό το χαμένο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, σαν περιφερειακή ενότητα, είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα ανοίξει το μέτρο της πρόσκλησης που αφορά τόσο τα δίκτυα του φυσικού αερίου, είναι κάτι πολύ σημαντικό και το περιμένουμε αρκετό χρόνο οι συμπολίτες μας, με μοναδικό δικαιούχο τη ΔΕΔΑ, αφορά τη δημιουργία των υποδομών τόσο για την πόλη της Καστοριάς όσο και για τα Βρεβενά, για το Άργος και το Μανιάκ. Είναι μια πρόσκληση 22.260.000. Θα υποβληθεί η πρόταση από τη ΔΕΔΑ. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Μάριο Τουδάκο. Και σε συνεργασία με τη ΔΕΣΠΑ, ευελπιστούμε όλοι ότι το 2021 χρόνο τέτοιο θα ξεκινήσουν οι κατασκευές των δικτύων, έτσι ώστε το 2022 να είναι σε θέση να έρθουν οι πρώτες παροχές για την περιοχή της Καστοριάς. Υπάρχει έτσι μία πλευρά, κυρίως από την αντιπολίτευση, που μιλάνε για καθυστερήσει ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και η δράση, και η δράση είναι αυτό που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Το αμέσως επόμενο και πολύ σημαντικό θέμα είναι η σύραγγα της κλεισούρας και αυτή βγαίνει ως μέτρο και ως πρόσκληση από τη διαχειριστική αρχή. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο στο κατασκευαστικό κομμάτι θεωρώ ότι θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, κυρίως συμπολιτών μας. Θα δημοκρατηθεί το δίκτυο του φυσικού, το δίκτυο του αρδευτικού δικτύου της περιοχής του Γέρμα. Είναι ένα έργο που μελετητικά είχε ολοκληρωθεί από το 2011. Συνολικού προϋπολογισμού 4.200.000 ευρώ, περίπου 3.500 στρέμματα. Είναι το μεακό το οποίο θα εκχωρηθεί στις υπηρεσίες τις δικές μας και αυτό τον επόμενο μήνα θα δημοκρατηθεί και πιστεύω ότι σε 1,5 χρόνο θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί μια βασική δομή για το πλέον κτηνοτροφικό χωριό της περιοχής μας. Και μια σειρά από πολλά άλλα έργα, όπως ο εξοικονομισμός του εγκαιοβελτιωτικού οργανισμού της Βασιλιάδας με τους οτόπους Σταυροποτάμου ενός έργου 2.200.000 ευρώ και ένα δίσκο στην Κορσό και τη Σμηθιά. Είναι μια σειρά από έργα τα οποία είχε καιρό να δει η περιοχή μας ως στο κατασκευαστικό κομμάτι και αυτό που απομένει και δεν έχει λυθεί ακόμα, περιμένουμε πολύ σύντομα να γίνουν εκ νέου επαφές. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο διάστημα αυτό του κορονοϊού το δίμηνο τρίμηνο, πολλά θέματα έχουν μείνει στάσιμα και πήγαν προς τα πίσω. Είναι το φράγμα του μυστηρίου. Είναι αυτό που έχω πει και κατά καιρούς σε μεμονωμένες συνεντεύξεις. Είναι το πλέον αναπτυξιακό έργο της περιοχής. Είναι αυτό που θα αλλάξει όλη τη ροή των πραγμάτων. Και πρέπει συστρατευμένοι όλοι οι θεσμικοί φορείς της περιοχής μας, και επαναλαβαίνω όλοι όταν λέμε, και οι δήμαρχοι τόσο του Νεστορίου, του Άργους, της Καστοριάς, ο αντιπεριφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχες, οι βουλευτές. Ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Γιατί αν δοθεί πολιτική λύση μέσα στο 2020, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται ακόμη περισσότερες σκιές για ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει εδώ και 9-10 χρόνια και η πορεία του δυστυχώς στο κατασκευαστικό κομμάτι δεν είχε την ανάλογη πορεία που θα έπρεπε να έχει. Κύριε Σαββόπουλε, βασικά μας προβληματίζει η επόμενη μέρα με την Καστοριά. Γιατί η Καστοριά πέρασε το μεγαλύτερο πλήγμα
τι είναι διατεθειμένος ο κ. Σαββόπουλος και αντιπεριφέρεια και η περιφέρεια να κάνει κάτι ουσιαστικό για την πόλη μας. Η επόμενη μέρα είναι αυτό. Ο καθένας έχει το κομμάτι των αρμοδιοτήτων του και αυτό που μπορεί να κάνει όσον αφορά την αρμοδιότητα. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό πρόγραμμα από την κυβέρνηση, το οποίο θα έχει να κάνει με την απασχόληση, την κατάρτιση, την προβολή. Από εκεί και πέρα, εμείς ως περιφέρεια ήδη έχουμε λάβει αποφάσεις. Τα έργα τα οποία σας είπα, τόσο τη έργα της Κλεισούρας, όσο και η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων, είναι δύο πολύ μεγάλα έργα, μαζί ταυτόχρονα και με τα άλλα έργα. Θα δώσουν δυνατότητα να απασχοληθούν 300-400 συμπολίτες μας κυρίως. Είναι ένα σημαντικός αριθμός. Και αν ξεπεραστεί και η δυσκολία του φράγματος του μεσολίου, θα μιλάμε για έναν αριθμό 600-700 ανθρώπων στο κατασκευαστικό κομμάτι. Το οποίο είναι στη χειρότερη χρονική στιγμή όσον αφορά δηλαδή το κατασκευαστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να πορευτούμε και να αναδείξουμε αυτό που λέμε τις ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως της Καστοριάς. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι της Καστοριάς. Πρέπει αυτό το τουριστικό κομμάτι να βρούμε τον πλέον κατάλληλο τρόπο να το προβάλλουμε εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εκτός Ελλάδος, έτσι ώστε να επανέλθουμε στα νούμερα τα οποία αρμόζουν σε περιοχές τουριστικές όπως είναι η περιοχή της Καστοριάς. Η Καστοριά θα συμμετέχει σε αυτό το πακέτο της μεταρρυθμιτικής εποχής και με ποιο τρόπο. Η μεταρρυθμιτική περίοδο, κύριε Ατρίδη, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί. Είναι κάτι το οποίο το τελικό σχήμα θα περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γίνεται ήδη μια μεγάλη διαβούλευση από όλους τους παραγωγικούς φορείς με όχημα κυρίως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι θα ωφεληθούν και περιοχές όπως είναι τα Γρεβενά και η Καστοριά που δεν ανήκουν κατά κάποιο τρόπο στον πυρήνα της λιγνητικής περιοχής που αφορά την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Είναι ξεκάθαρο και με δηλώσεις του κ. Κασαπίδη. Θα είναι ένα κεντρικό πρόγραμμα. Φαίνεται όμως ότι θα είναι μικρότερο χρηματικό ποσό από ό,τι αρχικά υπολογίζανε. Και είναι σίγουρο ότι θα ωφεληθεί και η περιοχή της Καστοριάς και των Γρεβενών με γενικότερα μέτρα που θα αφοράνε πιθανόν με δημιουργίες ζωνών όπως υπάρχουν, ας πούμε, τώρα η περιοχή, η βιομηχανική της περιοχής της Καστοριάς, όπου πιστεύω ότι στο κομμάτι της μεταρρυθμιτικής περιόδου θα υπάρχουν ειδικά κίνητρα για εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων. Θα υπάρχει πιθανόν έτσι ένα καθεστώς δημιουργίας ειδικών ζωνών για όλη την Μακεδονία. Θα υπάρχει ένα καθεστώς πιθανόν ειδικής φορολόγησης, δηλαδή χαμηλής φορολόγησης, για να δούμε επιτέλους έτσι περιοχές όπως η περιφέρεια, που εδώ και μια δεκαετία είναι μακράν η πρώτη σε ανεργία, με όλες τις κυβερνήσεις, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι. Θεωρώ ότι συντέλεσε σε μεγάλο ποσοστό στην αύξηση της ανεργίας, στην κρίση μεγάλη που διέρχεται ο κλάδος κοινοποίησης. Αλλά θα πάρουμε και εμείς ένα κομμάτι το οποίο μας αναλογεί με γενικότερα μέτρα, τα οποία αφορούν κυρίως με ειδικά καθεστώτα επιδοτήσεων και φορολογίας των επιχειρήσεων.